Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε συντροφιά με τον πρόεδρο του Φοροτεχνικού Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Τήρη, και τον αντιπρόεδρο των Μεσητών Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Γεωργάκο, τη συζήτηση που έχουμε περί ακίνητης οικονομίας. Πάντως, δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω, τη βρήκαν ως σχεδία διάσωσης οι κυβερνώντες, βρήκαν τα ακίνητα, πού να καταλάβω, ρε. Και εν πάση περιπτώσει, μέχρι πότε θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το γεγονός ότι είναι ιδιοκτήτες ακινήτων? Μέχρι πότε θα πληρώνουμε το γεγονός ότι θέλαμε πριν από 10-15 χρόνια να έχουμε δικό μας κεραμίδι? Αναρωτιέμαι, ειλικρινά σας μιλώ. Κύριε Τήρη, ο λόγος εσάς. Πρέπει να γίνει βίωμα λοιπόν και στους ιδιοκτήτες ότι αν δεν αλλάξει η πολιτική, είτε αυτή τη κυβέρνηση, είτε άλλη θα έρθει, είτε κτλ., να μην βλέπει το ακίνητο σαν μια πηγή εσόδων. Γιατί εκεί καταντήσαμε, δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Πρέπει πρώτα να μην ξεχνάμε εμείς και το άλλο, και αυτό προς τους κυβερνώντες, ότι μέσα από την οικοδομή 72 επαγγέλματα κινούνται. Το νούμερο αυτό που σας λέω είναι γεγραμμένα όλα. Να σας πω κάτι. Είναι το γελίο του πράγματος. Το φωνάζουν οι δημοσιογράφοι, το φωνάζει ο κόσμος όλος ο ντουνιάς από πέρσι που εκλέχθηκε η νέα κυβέρνηση. Μέχρι τα φέτου. Ότι πρέπει να κινηθεί η οικοδομή, πρέπει να κινηθεί η οικοδομή, πρέπει να κινηθεί η οικοδομή. Με αυτά τα μέτρα να κερατά, πώς θα κινηθεί η θέλει οικοδομή? Κίνητρο. Γίνεται αυτό το πράγμα. Η οικοδομή θέλει κίνητρο. Και κάτι που πρέπει να ξέρετε. Ορίστε. Ότι στην οικοδομή το ακίνητο επιβαρύνεται με 33 φόρους. Mm-hmm. 33 φόρους το ακίνητο. Ναι. Όσο και παράξενο και αν ακούγεται, ή κατεγεγραμμένοι οι φόροι με τις οποίες επιβαρύνεται σήμερα το κάθε ακίνητο, αφήνοντας έξω τη φορολογία εισοδήματος, έτσι, το συμπληρωματικό φόρο, το χαρτόσημο για τις κατοικίες έχει κατεργηθεί όντως για τα καταστήματα, και βλέπετε το ΤΑΠ και ένα σωρό άλλες, 33 φόροι. Δηλαδή πόσο θα αντέξει αυτό το ακίνητο σήμερα? Βρήκαμε δηλαδή το ακίνητο, είναι σαν να βρίσκαμε μια γελάδα και την αρμέγουμε. Κάποια στιγμή στερέψει, δεν θα μπορεί να δώσει γάλα. Πρέπει να τη δώσει και να φάει. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει και να φάει και όλα, εντάξει. Εδώ φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και λέει σήμερα ο πολίτης, εγώ έχω ένα ακίνητο, το νοικιάζω. Ξέρετε ότι πολλές φορές δεν συμφέρει να νοικιάζει κιόλα. Γιατί? Γιατί εάν ο συγκεκριμένος πολίτης, ο οποίος έχει ένα κατάστημα, μια επαγγελματική στέγη και θέλει να την νοικιάσει, έχει ένα εισόδημα για παράδειγμα 20.000 και θα πάρει συν 10.000 από τα ενίκια. Αμέσως έχουμε αλλαγή κλίμακος. Έτσι. Θα πάμε στο 25-30%. Ενώ εκεί που πλήρωνε 2.000 θα πληρώσει αμέσως 4-5.000. Αμέσως. Και λέμε, τι του περισσεύει στην ουσία? Διότι πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε και αυτά τα θέματα. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε την οικοδομή, να τη βοηθήσουμε. Ή θα φορολογηθεί αυτοτελώς, ή όπως πάει μέσα στα άλλα εισοδήματα, υπάρχει πρόβλημα. Διότι σε πολλές περιπτώσεις, όταν έχουμε υψηλά εισοδήματα από ενίκεια, φτάνει να λέμε ότι δεν εισπράττουμε ούτε το 50% από αυτά που εισπράττουμε, μας μένει στην ουσία. Και το ερώτημα είναι, μας συμφέρει να έχει κάποιος ακίνητο? Υπάρχει και το άλλο τώρα, κύριε, με τους νέους νόμους. Ορίστε, κύριε Γεωργάκο. Πράγματι, μέχρι τώρα ίσχυε αυτό που λέτε εσείς, αλλά ισχύει και κάτι άλλο. Ότι τώρα, όταν είσαι ένα ακίνητο και δεν το έχεις νοικιασμένο, πάλι πληρώνεις φόρους. Και για σκεφτείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κληρονομήσει, που γνωρίζω εγώ. Κληρονομήσαν κάποια περιουσία. Ξέρετε, λέμε για το φόρο μεγάλη εγκίνηση περιουσία. Ο κύριο Πάγκαλο, για παράδειγμα, πόσα διαμερίσματα είπαμε ότι. Λογικό. Γι' αυτό η κυβέρνηση βλέπετε είναι κοντά στα προβλήματα. Αν έχει διαμερίσματα, πάλι καλά, γιατί αυτά μπορεί και να τα νοικιάζει και να παίρνει κάποιο μίσθωμα. Σκεφτείτε να έχετε κληρονομήσει αγροτεμάχια ή οικόπεδα, που δεν μπορείτε τίποτα να πάρετε από αυτά. Μπορεί να τα νοικιάσει. Δεν τα νοικιάσει. Αμπελουργού, γεωργού. Ναι, να πάμε να κάνουμε γεωργία. Και να πάρει τα 100 ευρώ το χρόνο. Αναφέρεστε στο φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία και εγώ θα υποφεληθώ και θα πάρω την πάσα αυτή για να πω κάτι. Εδώ στο φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία σήμερα φτάνουμε μέχρι 400.000 ευρώ. Είναι αφορολόγητο και πάμε από εκεί και πέρα. Το ερώτημα το δικό μου. Στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, το έχουμε ξαναπεί εδώ, και τις επιστολές που έχουμε κάνει και με κατηδίαν συζήτηση, λέμε
εάν θα ανεβάσει τις αντικειμενικές αξίες για να επανέλθουμε, το ποσό αυτό θα ανέβει αναλογικά. Διότι αν δεν θα γίνει αυτό, προσέξτε τι συμβαίνει. Όλος ο κόσμος θα πληρώσει φόρο μεγαλύτερη της περιουσίας. Διότι σήμερα υπήρχε το ΕΤΑΚ. Μας παρακολουθούν οι φίλοι μας τηλεθεατές, το να ξέρουν. Πληρώναν μέχρι σήμερα το ΕΤΑΚ. Το ΕΤΑΚ το πληρώνουν όλοι εκτός από την πρώτη κατοικία, το άλλο πληρώνουν. Εντάξει, πληρώνουν και ο μικρός. Αυτός που έχει, έτυχε να έχει δύο σπίτια. Βρήκε και ένα από κληρονομιά. Ή από τον πατέρα του, τον παππού του, και έχει μια περιουσία. Δεν την εκμεταλλεύεται. Είναι πάνω από 400.000 όμως. Ναι. Θα πληρώσει. Και αν σήμερα είναι 400.000, φανταστείτε ότι με την αύξηση των αντικειμενικών και αν πάρουμε ένα μέσο όρο από ό,τι λέγεται ότι θα είναι γύρω στο 30% στο σύνολο. 520.000. Μειώνεται κατευθείαν. Το 400 γίνεται 320. Ναι. Καταλαβαίνετε, μειώνεται. Θα αναγκαστεί και αυτός να πληρώνει φόρο κάθε χρόνο για την περιουσία αυτή που έχει. Εδώ λοιπόν είχαμε κάνει μια ερώτηση. Θα αυξήσετε το όριο του αφορολογήτου στη μεγάλη ακίνητη περιουσία? Η απάντηση ποια ήταν, κύριε? Θα το μελετήσουμε. Πήραμε λόγος που γίνεται ένα ωραίο θα. Το μελέτησαν. Θα το δούμε στην πράξη. Ένα πρωί θα ανακοινωθεί η αύξηση των αντικειμενικών χωρίς την αύξηση του όριου ή πιθανότατα να κάνουν αύξηση αντικειμενικών 30% μέσω όρο και να κάνουν ένα 10-15% την αύξηση του αφορολογήτου όριου. Εάν δεν γίνει ισόπωση ακριβώς αύξηση του αφορολογήτου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, είναι ένα μέτρος λάθος. Εδώ πραγματικά θα τα λέμε και θα τους φωνάζουμε συνέχεια και από την εκπομπή που μας δίνεται το λόγο, αλλά εμείς έχουμε την ευχέρεια και μέσω της Ένωσης που να στέλνουμε τις επιστολές και να συζητάμε και μαζί τους, διότι ήμασταν αντίθετοι από την πρώτη στιγμή. Όταν ακούσαμε λοιπόν ότι θα γίνει αύξηση των αντικειμενικών αγορών, η πρώτη μας κουβέντα ήταν: πέστε μας, κύριε Υπουργέ, θα έχουμε ανάλογη αύξηση του αφορολογήτου? Διότι εάν έχουμε την ανάλογη αύξηση, καλώς, δεν θίγεται τίποτα. Εάν δεν το κάνετε, ή όπως πολύ καλά είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, εάν το κάνετε 15% και έχει ανεβάσει τις αντικειμενικές αξίες 30%, μας κλέβετε επίσημα. Αυτό είναι. Αναλόγια, ποιος είναι αναξιόπιστος τελικά? Δηλαδή, ο πολίτης ή το κράτος? Ο πολίτης να μην έχει εμπιστοσύνη στο ίδιο το κράτος. Γιατί? Δεν έχει, και γι' αυτό δεν έχει και όλα αυτά που γιατί βγάζουν. Όταν το κράτος δεν έχει εμπιστοσύνη, το ίδιο το κράτος δεν έχει εμπιστοσύνη στον πολίτη. Ο πολίτης γιατί να έχει? Το δείγμα μας το δίνει το ίδιο το κράτος. Ναι. Γιατί να έχουμε εμείς εμπιστοσύνη δηλαδή στο κράτος, όταν το ίδιο το κράτος δεν έχει σε εμάς? Είναι πολύ λογικό να σκέφτεται ο κάθε πολίτης έτσι και να θέλει ο κάθε πολίτης να κάνει και τη φοροδιαφυγή. Για το σπίτι που μένω θα πληρώσω? Για το σπίτι που μένετε λοιπόν, προσέξτε, θα πληρώσετε. Φυσικά. Το σπίτι που μένω. Δικό σας. Δικό μου είναι. Δικό σας. Ένα σπίτι έχω. Προσέξτε. Το σπίτι για το παθενέσχες. Όχι μόνο. Στο παθενέσχες λέω. Στα αντικειμενικά κριτήρια. Προσέξτε τι γίνεται. Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία αν το αγόρασα φέτος, πέρσι ή πριν. Δεν με ενδιαφέρει. Πότε το αγοράσατε? Εδώ λέει το εξής. Και η πρώτη κατοικία, έτσι, υπόκειται στα τεκμήρια. Ναι. Ανάλογα με την τιμή ζώνης που έχει και ανάλογα τα τετραγωνικά. Ναι. Δηλαδή, αν έχετε ένα σπίτι 80 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο είναι σε μια περιοχή με αντικειμενική αξία γύρω στα 2.800, τιμή ζώνης, συγγνώμη, στα 2.800, θα πάτε με 30 ευρώ το τετραγωνικό. 80 επί 30, 2.400 τεκμήριο. Ναι. Συν, προσέξτε, για το σπίτι σας, το δικό σας σπίτι. Αν έχει λοιπόν, πισίνα, λοιπόν, μιλάμε για μικρό σπίτι στο διαμέρισμα. Εάν είστε έγκαμος, έχετε 5.000 τεκμήριο βιωσιμότητος πλέον και πάμε στα 8.400, αν έχετε ένα αυτοκίνητο 1.600, ξέρω εγώ, ανάλογα αν είναι καινούριο, θα πάτε άλλα 3.000 και βλέπετε όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που έχετε, συναθριζόμενα, σας δίνουν ένα νούμερο το οποίο είναι το εισόδημα το οποίο εσείς πρέπει να φορολογηθείτε, όχι να δηλώσετε. Να φορολογηθείτε, δεν σε ενδιαφέρει τι θα δηλώσετε. Δεν μπορείτε να δηλώσετε μηδέν. Είστε άνεργος. Ανεξάρτητα από αυτό, αυτό πρέπει να πληρώσετε φόρο. Αυτό πρέπει να πληρώσετε φόρο. Αυτό. Γιατί και το σπίτι αυτό που είπατε σας ανεβάζει το τεκμήριο. Το σπίτι το δικό σας. Φανταστείτε όμως να έχετε, ποια είναι η αδικία. Και πρόεδρε, γι' αυτό πρέπει να το δείτε κι εσείς. Φανταστείτε να πάρετε ένα σπίτι
από κληρονομιά παππού. Να είναι 150-200 τετραγωνικά. Το είπαμε πριν. 150-200 τετραγωνικά. Τι λέτε, κύριε Τύρι. Όχι από κληρονομιά. Από κληρονομιά. Και πόσα χρόνια θα πρέπει να δουλεύω εγώ για να πληρώσω. Είστε πολύ άτυχο. Δεν έχει δίκιο. Να σα πω το εξή. Δεν κατάλαβα. Αν κληρονομήσετε σπίτι με τιμή ζώνη. Η τιμή ζώνη είναι πάνω από 3.000 τώρα. Μπορώ να μην αποδεχτώ την κληρονομιά. Δεν σα θέλω, ρε παιδιά. Ξέρετε πόσο είναι το τεκμήριο. Δωρεά στην τράπεζα. Το τεκμήριο ξέρετε πόσο είναι. 510 ευρώ το τετραγωνικό. Ο Χριστός. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει βίωμα. Και α πω κάτι, συμβαίνει. Αυτό και δεν το αγοράσατε εσείς. Συμβαίνει και πολύ συχνά μάλιστα. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει. Δεν είναι μια ακραία περίπτωση αυτή που αναφέρατε. Κοιτάξτε λίγο ένα παραλογισμό. Ορίστε κύριε Γεωργάκο, παρακαλώ. Δηλαδή, ο πατέρας, ο πατέρας μου, οι γονείς μας που δουλεύανε για να βάλουν το κεραμίδι στο κεφάλι τους και να αφήσουν κάποια κίνδυνα στα παιδιά τους που λέγαμε πριν. Έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι, οι νοικοκυρέοι που αντί να τα τρώνε τα λεφτά τους, δουλέψανε, αντί να τα σπαταλώνε και να τα ζούνε, στερώντας κάποια πράγματα από τις προσωπικές τους ανάγκες ίσως, να πάρουν τα παιδιά τους ένα κίνητο, να αγοράσουν τα παιδιά τους ένα κίνητο, να αφήσουν τα παιδιά τους μια κληρονομιά, θα σκούν και τον πελάτος. Δηλαδή είναι μοναδικό αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πού μπορεί να συμβαίνει αυτό. Να βρίσκουν και τον πελάτο. Στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα σίγουρα. Είμαστε και θα λέγαμε κάποτε στην Ουγκάντα, αλλά από ό,τι διαβάζουμε. Ξέρετε κάτι, εμένα με πειράζει να ψάχνουμε, να προσπαθούμε να βρούμε στην υδρόγειο κάποια χώρα που να είναι χειρότερα από εμάς. Γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε εξιδίων τα λόδρια δηλαδή. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε κάποια χώρα που να είναι περίπου σαν εμάς ή χειρότερα από εμάς ή λίγο καλύτερα από εμάς. Κρίνουμε εξιδίων τα λόδρια. Βάζουμε τα κουκιά στην άκρη και λέμε: εγώ βγάζω τόσο το χρόνο. Έχω και αυτή την κληρονομιά που μου ήρθε φέτος. Έχω και ένα αυτοκίνητο. Ήταν ανάγκη να σε αυτή την κληρονομιά. Έχω και ένα αυτοκίνητο. Έχω και ένα αυτοκίνητο. Έκανα το λάθος και παντρεύτηκα. Το κάνουν και εκεί έχουμε 5.000. Ακριβώς. Πολλά λάθη μαζεμένα. Και λέω συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά που βγάζω εγώ τον χρόνο δεν φτάνουν για να πληρώσω αυτά ρε παιδιά στο κράτος. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Βάλτε με φυλακή, τι να κάνω. Θέλω να σας πω λίγο. Ορίστε λοιπόν. Τη θετική πλευρά του πράγματος. Η θετική πλευρά είναι ποια. Γιατί πρέπει να τη δούμε και αυτή. Σαφέστατα. Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Θα σας πω δύο πράγματα τα οποία θα δείτε ότι μακροπρόθεσμα θα δικαιωθώ. Σήμερα βλέπουμε ότι οι αγοροπολισίες, νομίζω ότι θα κλείσω κοντά στις 50.000 αγοροπολισίες βάσει της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ενώ πέρυσι ήμασταν 95 νομίζω. Ακριβώς. 95 εκεί. Θα κλείσω 50.000. Να δούμε το χρόνο, τέτοια μέρα. Θα σας πω τώρα τι θα γίνει στο μέλλον όμως. Γιατί ως Έλληνες πάντοτε λειτουργούμε με ενθουσιασμό, δηλαδή με τα συναισθήματά μας και όχι με τη λογική. Αυτή τη στιγμή οι νέες υποδομές είναι πολύ λίγες. Ναι. Εδώ υπάρχουν άδειες προ ΦΠΑ που δεν έχουν εκτελεστεί. Άδειες δηλαδή το 2006 που πήραν οι κατασκευαστές οικόπεδα, κάνανε εργολαβικά, βγάλαν άδειες για να προλάβουν το ΦΠΑ και δεν έχουν κατασκευαστεί. Με άλλα λόγια, έχουμε μια στασιμότητα τα τελευταία 4 χρόνια, μια μείωση μάλλον της οικοδομικής δραστηριότητας. Όχι στασιμότητα, μείωση. Από την άλλη, από το 2006 υπήρχε μία μείωση στους αγοραστές, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Πού φτάνουμε λοιπόν. Πράγματι, οι αγοροπολισίες γίνονται. Μπορεί να μην γίνονται όπως γινόταν. Όπως γινόταν, αλλά γίνονται. Ναι, αλλά τα σπίτια μειώνονται. Δηλαδή. Δηλαδή, λέγανε αυτά ας πω, που λένε όταν και που διαβάζουμε. Ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 200.000 σπίτια αδιάθετα. Προχθές διάβαζα ότι τελικά στην Θεσσαλονίκη, νομίζω και Χαλκιδική, δεν ξέρω αν Θεσσαλονίκη, είναι 50.000. Δηλαδή, μπορεί να πωλούνται λιγότερα, αλλά δεν χτίζονται κι άλλο για να υπάρχει. Με άλλα λόγια, μπράβο. Με άλλα λόγια, μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια. Θα υπάρχει έλλειψη. Θα υπάρχει έλλειψη. Και τότε θα ξεχίζουμε, γιατί οι συνθήκες πιστεύουμε ότι θα βελτιωθούν. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αύξηση των τιμών.